Επιστροφή μετά το διαφημιστικό και λίγο το μουσικό διάλειμμα εδώ με τον καθηγητή αεροναυπηγικής, τον κύριο Ηλία Λάπα, ο οποίος είναι και αυτός επισκέπτης για δεύτερη φορά στην Καβάλα, στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Τα flying test του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας. Το είπα σωστά τώρα, κύριε Λάπα. Ωραία. Λοιπόν, και λέγαμε έτσι για τα κέρδη, για το τι μπορεί ένας φοιτητής αεροναυπηγικής και μετά αεροναυπηγός να έχει ως επαγγελματική αποκατάσταση, και θέλω να το βάλουμε λίγο και εδώ και στην Ελλάδα. Ένας Έλληνας που θα έρθει να σπουδάσει, όπως ο δικός σας ο φοιτητής, μπορεί να επιστρέψει και με ποιες συνθήκες στην Ελλάδα, κύριε Λάπα? Αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη δραστηριότητα γενικά βιομηχανική που θα μπορέσει να προωθήσει αυτά τα παιδιά σε αντικείμενα καθαρά αεροναυπηγικής. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αλλά αυτό είναι το γενικό πρόβλημα της χώρας. Όσον αφορά τη συντήρηση. Και πάλι, δεν πιστεύω, δεν βλέπω να έχουμε τόσο μεγάλη δραστηριότητα όσο θα μπορούσαμε να έχουμε. Βασικά, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι θέμα, για μένα είναι καθαρά θέμα κατεύθυνσης και γενικά αντίληψης, που δεν μας αφήνει να δίνουμε ξεκάθαρες κατευθύνσεις για το κράτος, να αποφεληθούμε αυτές τις στιγμές, αυτές τις τις μέρες και γενικά μέσα από ένα κύκλο και άλλων ομιλιών που θα κάνω, θα προσπαθήσω και συνεργασία με την Εγνατία να παρουσιάσουμε ένα όραμα για το πώς μπορεί και ένα πλάνο για το πώς μπορεί η χώρα να αξιοποιήσει κάποιες τρομακτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται που δημιουργούνται στην αεροπορική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε εκπαίδευση χειριστών, σε εκπαίδευση. Ναι. Λίγο πολύ ξέρουμε όλη αυτή τη στιγμή ότι τα επόμενα 20 χρόνια για να καλυφθούν οι παγκόσμιες ανάγκες μετακινήσεων θα πρέπει να παραχθούν. Και αυτά είναι νούμερα τα οποία τα έχει βγάλει η Boeing και η Airbus και συμφωνούν. Είναι δύο μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών. Θα χρειαστούν 40.000 καινούργια αεροσκάφη, πληματικά. Στα επόμενα 20 χρόνια. Ναι. Και αυτό θα δημιουργήσει ανάγκες για εκπαίδευση 600.000 νέων χειριστών παγκοσμίως και αντίστοιχου αριθμού τεχνικών. Βεβαίως. Κάμια 120.000 νέες θέσεις για αεροναυπηγούς. Εμείς μπορούμε, πολύ άνετα, και αυτό ήταν και ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που είχα δώσει πέρσι στην Εφημερίδα Μακεδονία, μπορούμε άνετα να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό, έτσι. Εγώ το απολογίζω στα 20%. 20%. 20% μπορούμε πολύ άνετα, πιστεύω, με βάση τις υποδομές και το ευνοϊκό περιβάλλον που έχουμε εδώ αναφορικά με την εκπαίδευση, με τους χώρους που μπορούν να διατεθούν, με τις εταιρείες που μπορούν να προσελκύσουν από το εξωτερικό. Με το γεγονός δηλαδή ότι η Εγνατία προσπαθεί και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει τις δυνατότητές της, εγώ είμαι της άποψης ότι μπορούμε να έχουμε και 15 Εγνατίες σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει και να δοθεί μια κατεύθυνση και σε ψηλό πολιτικό επίπεδο για να προσελκύσουμε αυτόν τον κόσμο. Μιλάμε για πολιτισμούς που έχω κάνει γύρω στο 1,5 δις ευρώ μόνο από δίδακτρα και έξοδα διαμονής, το οποίο μπορεί να υπερπολοπλασιαστεί με παράλληλες δράσεις, σαν αυτές που λέγαμε εκπαίδευση τεχνικών, περαιτέρω ανάπτυξη, δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων αεροπορικών. Μιλάμε για την Εγνατία Aviation, μιλάμε για ένα ιδιωτικό ήδη πανεπιστήμιο, έτσι, όπως να το κάνουμε. Είναι μια σχολή ιδιωτική. Απλά, π.χ. αν μπορούσε, φαντάζομαι, αν και δεν το έχω συζητήσει έτσι με αυτό το σκοπό με τα παιδιά, θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Αν υπήρχε δυνατότητα να ιδρυθεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, πιστεύω ότι η Εγνατία θα μπορούσε πολύ άνετα να φτιάξει το δικό της πανεπιστήμιο. Ναι. Και να προσφέρει εκπαίδευση πανεπιστημιακού τύπου σε όλα τα αντικείμενα τα αντίστοιχα. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να πάρει το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα για να κάνει το ιδιωτικό αεροδρόμιο. Μιλάτε τώρα, έχετε τη φιλοσοφία και καλά κάνετε, σας ακούω, ενός ανθρώπου που είναι σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, που βλέπετε πώς λειτουργούν τα πράγματα ή μάλλον πώς θα έπρεπε να λειτουργούν τα πράγματα και προσπαθείτε να το εντάξετε μέσα στα ελληνικά δεδομένα. Πράγμα πολύ πολύ δύσκολο. Ξέρουμε ότι ούτε προγραμματισμός γίνεται, ούτε βλέπουμε προς το μέλλον, απλά βλέποντας και κάνοντας. Η χώρα μας αυτό είναι. Έτσι η φιλοσοφία της, δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Και τι θα κάνουμε όμως? Και τι θα κάνουμε, ναι, θα προσαρμοστούμε. Αλλά είμαστε πάντα ουραγοί. Έτσι, μιλάμε θεωρητικά, αλλά πάντα ουραγοί. Και όχι μόνο σε αυτό το αντικείμενο και στα υπόλοιπα.
Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή της χώρας? Να βελτιωθούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά βλέπουμε και την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη βλέπουμε. Τουλάχιστον να την παραδεχόμαστε. Είναι ρεαλιστικά να το βλέπουμε μπροστά μας και μήπως το χωνέψουμε και προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε οι επόμενες γενιές τέλος πάντων. Γιατί μας περιγράφεται και εκτός αέρα και άλλες νοοτροπίες υποτίθεται υπευθύνων στη χώρα μας που είναι μόνο μπακαλίστικες, θα έλεγα, και συγγνώμη για τους μπακαλίδες. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δικό μας το αντικείμενο. Μιλήσατε για την έκρηξη της αεροπορικής βιομηχανίας, για τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν, για το γεγονός ότι υπάρχει αντικείμενο και μπορεί στην ελληνική εκπαίδευση να μπουν αυτά τα αντικείμενα για να έχουμε και κόσμο από το εξωτερικό. Τι χρειάζεται πέρα από τον προγραμματισμό να υπάρξει? Εξειδικευμένο προσωπικό, επενδύσεις? Χρειάζεται, για μένα το μόνο που χρειάζεται είναι βούληση και πλάνο. Γιατί ξεκάθαρα κάποιες προτεραιότητες. Μιλώντας με την Εγνατία, παραδείγματος χάρη, έχουν τεράστια προβλήματα επειδή έχουν πάρα πολλούς φοιτητές από το εξωτερικό και επειδή προφανώς η εκπαίδευσή τους διαρκεί το λιγότερο δυνατό χρόνο λόγω των κυρικών συνθηκών. Ναι. Το έρχονται. 14 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι διαρκεί και 1,5 χρόνο, ναι, κάπου εκεί. Τεράστιο πρόβλημα ακόμα και για την έκδοση Visa. με πολύ συχνές επισκέψεις στην Αθήνα για να δουν εκεί πώς μπορεί να επιταχυνθεί κτλ. Κάτι που είναι τόσο απλό. Γραφειοκρατικά ζητήματα, γραφειοκρατικά, λοιπόν. Γραφειοκρατικά που δεν σε αφήνουν να κάνεις στο πιο απλό προγραμματισμό, το που θα ξεκινήσει μια εκπαιδευτική σειρά, ας πούμε, ή πόσες ώρες της πτήσης θα χρειαστείς για το επόμενο εξάμεινο, που είναι πράγματα που εντάξει καταλαβαίνω ότι είναι πολύ βασικά για να πρέπει να τα ξέρει η εταιρεία και να κάνει τον προγραμματισμό της. Η υλική υποδομή υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, έχουμε άπειρα μικρά και μεγάλα και μεσαία αεροδρόμια. Προφανώς η εκπαίδευση δεν θα διευκολυνθεί σε μεγάλα αεροδρόμια και προφανώς γι' αυτό ξεκάθαρα είναι και ο λόγος που η Εγνατία ψάχνει κάποιες εναλλακτικές, ναι, λόγω του ότι και θα είναι πάρα πολύ καλό το αεροδρόμιο της Καβάλας να αυξήσει την κίνησή του και να έχει πάρα πολλές πτήσεις κτλ. Αλλά έχουμε απίστευτα πάρα πολλά. Ή μπορούμε να φτιάξουμε. Το κόστος ενός μικρού αεροδρομίου για να στεγάσει μια εταιρεία εκπαίδευσης χειριστών είναι πάρα πολύ μικρό και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Προσελκύοντας κάποια εταιρεία από το εξωτερικό ή δίνοντας την όθηση σε ανθρώπους, σε επενδυτές που υπάρχουν ήδη και έχουν χρήματα, να το κάνω αυτό στην Ελλάδα. Καλό είναι λοιπόν να το κάνω στην Ελλάδα, να έχουμε αυτή τον κόσμο που θα έρθει και θα φοιτήσει στην Ελλάδα, θα μάθει λοιπόν το αντικείμενο στην Ελλάδα. Όσον αφορά όμως τους Έλληνες, μπορούν οι Έλληνες και με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, μπορούν οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και να γίνουν πιλότοι. Έτσι, αυτό λέμε απλά. Και στην Εγνατία Aviation βλέπω συχνά ότι οι περισσότεροι φοιτητές είναι ξένοι. Okay, αλλά και ακόμα. Αυτή που έχει και Έλληνες φοιτητές, προφανώς στην Εγνατία, και έχει και Έλληνες οι οποίοι έτσι και αλλιώς έχουν, και έχω και γνωστούς, θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα και το κάνουν σε δική ανάλυση, γιατί να μην τους δώσουμε την ευκαιρία αυτούς σε ένα επόμενο στάδιο να το κάνουν στη χώρα τους, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό στη τελική ανάλυση, έτσι όπως πάμε, να μην υπάρχουν ούτε θέσεις για τους Έλληνες να ακολουθήσουν μια καριέρα ή να εκπαιδευτούν πτυτικά μέσα στη χώρα τους. Αυτό λέω όμως. Από οικονομικής πλευράς είναι λίγο δύσκολο. Και υπάρχει, ας πούμε, για αν στον Άγγλο φοιτητή που θα πάει ή αυτό που θα φοιτήσει στα αγγλικά πανεπιστήμια, υπάρχει δυνατότητα του φοιτητικού δανείου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ορίστε. Ένας ακόμα τρόπος για τον οποίο θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί να μην υπάρχει? Γιατί τώρα, προφανώς, η όποια συζήτηση γίνεται σε ένα καθεστώς κρίσης, όπως αυτό που βιώνουμε, αυτό ακυρώνεται. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε, αλλά ωραία, τι κάνουμε τις παλιές εποχές? Δεν κάναμε και πολλά. Ωραία, δίναμε δάνεια π.χ. σε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε και αν θα τα πληρώσουν για να αγοράσουν σπίτια. Okay. Και κατάρρευσε όλο το σύστημα της οικοδομής κτλ. Δεν έχει μεγαλύτερο εχέγγυο ένας υποψήφιος χειριστής να του δώσει χρήματα να του δώσει. Ναι, είναι μεγαλύτερη ασφάλεια να τα πάρει πίσω. Με δεδομένο ότι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ένας κυβερνήτης π.χ. σε μια αεροπορική εταιρεία που εντάξει θα κάνει και μακρινές πτήσεις στην Αγγλία, παίρνει 120 χιλιάρικα το χρόνο, 140. Μεικτά τα παίρνει. Δεν είναι ότι ένας κύριος που θα είναι στα 45 του π.χ. Ναι. Λίγο μεγαλύτερος από μένα θα παίρνει 120 χιλιάρικα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ποσό ή πολύ μεγάλο το ρίσκο για κάποια τράπεζα να δώσει ένα δάνειο. Αλλά βλέπω ότι για μένα στην Ελλάδα είναι θέμα καθαρά
προτεραιοτήτων και γενικά αντίληψης. Πόσο κοστίζει για να γίνει ένας πιλότος, δηλαδή να πάρει το πτυχίο του, να γίνει... Υπάρχει ένα νούμερο που δημοσιεύτηκε και πέρυσι και προέκυψε από κάποια επικοινωνία και με την Εγνατία. Νομίζω ότι ήταν γύρω στα 70 με 80 χιλιάδες ευρώ, κάπου εκεί. Εντάξει, οι τιμές αλλάζουν, αλλά είναι η τάξη μεγέθους. Αλλά βέβαια το μεγάλο πλεονέκτημα κάποιου που θα το κάνει αυτό στην Ελλάδα είναι ότι θα ελαχιστοποιήσει, μπορεί να βγει πολύ πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. Ναι. Θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο εκπαίδευσης. Τα χρήματα είναι το πρόβλημα, κύριε Λάπα. Κοιτάξτε, ίσως επειδή τα συζητάμε αυτά σήμερα, ναι, που είναι 30 Οκτωβρίου 2017, αλλά και σήμερα πάλι με ένα τραπεζικό σύστημα που είναι διαλυμένο, που δεν μπορεί να δώσει δάνεια ούτε στους επιχειρηματίες, σε κανέναν. Σε κανέναν, εντάξει. Αυτοκυρωνόμαστε. Ναι. Με λύπεις, αλλά... Αδιέξοδο. Αυτό διαπιστώνει κανείς. Αλλά σίγουρα ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα θα βρουν και όπου και βρίσκουν τα λεφτά για να το κάνουν. Ναι. Ή π.χ. ωραία, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε 10 χρόνια. Να αναθέσουμε τις βάσεις. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που βρίσκεται σε 10 χρόνια σε ύφεση. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάνουμε κάτι λάθος. Μυαλό δεν βάζουμε. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση και δεν μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση έξω οτιδήποτε άλλο πέραν από το να όλοι μαζί να χωθούμε για το πώς θα μπορούμε να αναπτυχθούμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα μπορούσαμε και υπήρχε σαν ιδέα να πάμε να συζητήσουμε στην Ισπανία. Δεν υπήρχε θέμα. Και εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήταν και ωραία γιατί μιλάω Ισπανικά, θα έπρεπε κάτι διαφορετικό και στην Πορτογαλία. Αλλά εντάξει. Χωρίς να θέλω να περιθωριολογώ, ήθελα να έρθουν εδώ τα παιδιά για να πάρει χώρα τα χρήματα, λίμωνο. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο, γιατί όχι. Ακριβώς. Λοιπόν, μίλησατε για 10 χρόνια κρίσης, για δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η χώρα μας είναι αναγκασμένη να αναβαθμίσει το υπάρχον υλικό πολεμικό, να το πούμε έτσι, όσον αφορά την αεροπορία. Ο λόγος για τα περίφημα E16, για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα και στην Ουάσιγκτον, για την αναβάθμιση των F-16, για το ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρία, είναι η ευρώ, ήταν αυτό εδώ λίγο, το ξεχνάω, αλλά τέλος πάντων είναι ένα τεράστιο κονδύλι. Με τη διαπίστωση καταρχήν, για να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, ότι αργήσαμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Λάπα? Τέλος πάντων... Το θέμα της αναβάθμισης του 16 είναι αρκετά παλιό. Έχω περιπτώσει στο ΓΙΑ. Μια στιγμή για να ξεκινήσετε, μιλάμε με έναν άνθρωπο που στο αντικείμενό του ήταν η συντήρηση έτσι και όταν υπηρετούσε στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Είναι αρκετά παλιό. Υπήρχε σαν θέμα και το επεξεργαζόμασταν από τον καιρό που ήμουν και στο ΓΙΑ και είχε ξεκινήσει ήδη πιο πριν. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάθε φορά που θα αγοράσει ένα ενοπλικό σύστημα. Mm-hmm. Προφανώς και για να το κρατήσει εξόμαχο πρέπει να το αναβαθμίσει. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Απλά αυτό που δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει γίνει σε κανένα ενοπλικό σύστημα, δεν έχει γίνει σωστός προγραμματισμός από την αρχή. Και budget. Όταν εμείς ξέρουμε ότι. Και αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα πριν και στο ίντερνετ, στις μελέτες δημοσιογραφίας. Οι Αμερικάνοι συνήθως τα δίνουν πολύ ελεύθερα αυτά τα στοιχεία. Αλλά το έχουμε διαπιστώσει και εμείς από μελέτες που έχουμε κάνει. Κάθε αεροσκάφος. Μαχητικό, ας πούμε, μαχητικά. Από τη στιγμή που θα πωληθεί σε κάποια χώρα όπως εμάς, θα χρειαστεί για την υποστήριξή του στη διάρκεια του κύκλου ζωής, που αυτή είναι γύρω στα 30 χρόνια για ένα μαχητικό περίπου, 2,5 φορές την αξία του. 2,5 φορές την αξία του, μάλιστα. Δηλαδή θα αγοράσουμε ένα 16 π.χ. Που μας κάνει λίγο πολύ χωρίς όπλα, εκεί γύρω στα 70 με 80 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, κάπου εκεί. Είναι ξεκάθαρο ότι την πρώτη μέρα που θα πάρουμε αυτή την απόφαση θα πρέπει να έχουμε βάλει στην άκρη ή σε βάθος χρόνου να έχουμε προϋπολογίσει ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια για το κάθε ένα σκάφος, για να είμαστε σίγουροι ότι στη διάρκεια της ζωής του θα συντηρηθεί όπως πρέπει και θα αναβαθμιστεί όπως πρέπει. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνει, στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αεροσκάφη τα οποία τα έχουμε αγοράσει, εντάξει, καλά κάνουμε που τα αγοράσαμε και στην τελική ανάλυση είναι ξεκάθαρο ότι, εντάξει, με δεδομένο το γεωστρατηγικό περιβάλλον χρειάζεται προφανώς να έχουμε αεροπορική ισχύ. Απλά δεν πιστεύω ότι έγινε καλή δουλειά αναφορικά με τον προγραμματισμό και τα λεφτά που έπρεπε να εξοικονομηθούν και να προβλεφθούν
για την υποστήριξη και την ανάπτυξη των οσκαφών. Τώρα ερχόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε κρίση. Είναι μια κίνηση που πρέπει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το αεροσκάφη και δεν έχουμε χρήματα. Δηλαδή, στο βασικό ερώτημα που τίθεται χοντρικά και στον κόσμο, να παρατούσαμε με αυτό το 1,1 δις που δεν ξέρουμε που θα το βρούμε, αλλά τέλος πάντων έτσι ακούγεται. Κάποιοι λένε και στην κυβέρνηση θα είναι και πολύ λιγότερα. Λέγανε κάποιοι ότι ας αφήσουμε τα F-16, ας πάμε έστω και με λιγότερα F-35. Εσείς τι λέτε? Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε και μια καινούργια πλατφόρμα και έχοντας ήδη εμείς 160 περίπου, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τον περίφημο, 16 δηλαδή εμάς. 155, αν θυμάμαι καλά, είναι εδώ. Η δικιά μας η ραχοκοκαλιά είναι αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν και δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε ξεκάθαρα. Και είναι αεροσκάφη τα οποία, ιδιαίτερα τα τελευταία, όσο δηλαδή αγοράστηκαν μετά τα πρώτα, τα αρχικά, τα Block 30, επί Παπανδρέου, Ναι, ήταν η αγορά του αιώνα, το θυμάστε, έτσι. Πολλές αγορές του αιώνα, τα αγοράσαμε και μοιράσαμε ταυτόχρονα, θα πρέπει, προφανώς πρέπει να τα κρατήσουμε και επειδή θα κρατήσουμε, πρέπει να τα αναβαθμίσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι για μένα η αναβάθμιση των 16 πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Σε επόμενο στάδιο, ναι, θα πρέπει να αγοράσουμε και 35, απλά έχουμε τα χρήματα. Να πούμε, και αν δεν τα έχουμε, ποιον απασχολεί αυτή τη στιγμή, εμένα αυτό θα απασχολούσε ένα υπουργός, να βρούμε χρήματα εσωτερικά. Ακόμα και από περικοπή σπαταλών που γίνεται και στην πολεμική αεροπορία και στις ενόπλες δυνάμεις. Για να πούμε ότι κοιτάξτε, έχουμε απειλή, πρέπει να αναβαθμίσουμε τα αεροσκάφη, πρέπει να αγοράσουμε σίγουρα και τα επόμενα χρόνια και μια μοίρα αεροσκαφών F-35. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος γι' αυτό. Ωραία, θέλουμε αυτά τα χρήματα σε αυτό το βάσος 20ετίας. Πρέπει να τα εξοικονομήσουμε, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Ωραία, οπότε από πού θα γίνουν οι περικοπές? Υπάρχουν τεράστια περιθώρια. Η εμπειρία δικιά μου εσωτερικά, δουλεύοντας και 14 χρόνια στην πολεμική αεροπορία, μου έχει δείξει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια να εξοικονομηθούν χρήματα ακόμα και εσωτερικά της πολεμικής αεροπορίας για να υποστηριχθούν τα ΟΣΑ. Σε αυτά τα χρόνια που ήσασταν εσείς στην υπηρεσία, έχει γίνει κάτι? Γιατί μιλάμε τώρα θεωρητικά. Μιλάτε ότι υπάρχουν περιθώρια. Τα βλέπατε και εκ των έσων. Έχει γίνει κάτι από κάποιους άλλους, τέλος πάντων, παράγοντες να έχουν αποφασίσει να γίνει αυτή η εξοικονόμηση? Όχι. Όχι. Ποτέ δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα και σε περίοδους κρίσης. Ή έχει γίνει πολύ σπασμωδικά με κινήσεις οι οποίες εξοικονομούν ελάχιστα χρήματα χωρίς να έχουν κάποιο όφελος. Έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε. Έχω και προσωπικές απόψεις, αλλά σε πολλούς και μπορούν να φανούν, ας πούμε, πάρα πολύ ακραίες. Να μην πάμε εξεγερμένα, απλά θα μιλάμε. Το πω στον αέρα, βέβαια. Ναι. Αν βρείτε κάποια χώρα άλλη, η οποία σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων έχει 3 στρατιωτικά αεροδρόμια, 2 πτέρυγες μάχης και μια μονάδα... Μιλάτε για τη Θεσσαλία, έτσι. Ναι, μια μονάδα με ελικόπτερα. Το Σεφανοβίκιο, το Ιναχίελο και τη Λάρισα. Αυτά είναι ασύμβατα για μια χώρα με αμυντικό δόγμα η οποία βρίσκεται σε μια ύφεση τόσο τρομακτική. Και αυτό το βλέπετε και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή διασπορά ή να υπάρχουν μεγαλύτερα αεροδρόμια? Να πούμε στη Θεσσαλία να υπάρχει ένα αεροδρόμιο. Ναι. Θα έπρεπε ξεκάθαρα να γυρίσει, να προτείνει η στρατιωτική ηγεσία στην πολιτική για να το αποδειχθεί ότι η 115η πρέπει να κλείσει. Ξεκάθαρα. Ναι. Για να εξοικονομηθούν πόροι, για να φωνάξουμε κάποιες εταιρείες να έρθουν να κάνουν εκπαίδευση εκεί. Ναι, για να πάρουμε τις άλλες υποδομές. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, άρα όμως, εσείς λέτε ότι είναι μονόδρομος. Το F-16, η αναβάθμισή του είναι μονόδρομος. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά. Πρέπει να την ακολουθήσουμε, να φτάσουμε τα αεροσκάφη εκεί που πρέπει, σε αυτό το κομμάτι, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Απ' την άλλη όμως, ο αντίλογος λέει ότι αν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε, θα δώσουμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα που θα τα ρίξουμε μέσα στον κουβά που δεν υπάρχει πάτος, με την έννοια ότι η απέναντι πλευρά θα έχει τα F-35 που είναι πιο αναβαθμισμένα και άρα δεν θα κάνουμε και τίποτα. Το ισοζύγιο θα βαρύνει ακόμα περισσότερο υπέρ τους. Μα και οι Τούρκοι έχουν F-16. Ναι, δηλαδή, αλλά θα έχουν και F-35 όμως, λίγο. Υπάρχουν τρόποι και υπάρχει κόσμο αυτή τη στιγμή που εξεργάζεται σενάρια και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα F-35 με F-16. Ναι. Αλλά βέβαια, κοιτάξτε, στην Ελλάδα που η στόχευση πάλι βρίσκεται στο πόσα θα δώσουμε, πόσα θα είναι τα χρήματα. Που πάει ένας πρωθυπουργός ξαφνικά και τον ανακοινώνει, που μια εβδομάδα πριν πάει και πετάει με ένα 16, έτσι, ναι, και ναι. Βαλέ.
δεν ασχολείται κανείς με να δει αυτή τη μελέτη ή να ακούσει τη γνώμη συναδέλφου, δικών μου πρώην συναδέλφων που είναι ενεργεία, οι οποίοι προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν και να φτιάξουν και να στήσουν σενάρια και να μελετήσουν το F-35. Ή εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς, ενώ σε κάποια τελευταία, πώς το λένε, σε ένα συνέδριο που κάνουμε στην Αθήνα, που το κάνουμε συνεργασία με πρώην συναδέλφους που πραγματικά μας ενδιαφέρει και θέλουμε να κρατήσουμε, να δώσουμε κάτι πίσω στη χώρα. Το F-35 ήταν κεντρικό αντικείμενο. Πώς θα μπορούσαμε να το απειλήσουμε. Δεν ήταν να έρχεται κάποιος να ενδιαφέρει. Ή δεν είδα με ποιο τρόπο τέλος πάντων οι προτάσεις τους θα μπορέσουν να πάνε σε ένα επίπεδο τέλος πάντων που θα μας επιτρέψει να, ναι, όλοι συλλεκτικά να κάνουμε ένα σενάριο για να εντοπίσουμε τα F-35 τουρκικά χωρίς να πάρουμε F-35 εμείς. Τεχνολογικά όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν συμβεί αυτό που λέτε, υπάρχει η δυνατότητα. Θεωρώ ότι υπάρχει. Φαίνεται υπάρχει και πάντα σίγουρα με το δικό μας αμυντικό δόγμα. Με το δικό μας δόγμα. Και που είναι αμυντικό. Ναι, και το ότι εμείς θέλουμε γενικά πώς εμείς θέλουμε να απαντήσουμε στη δικιά τους αντίστοιχη απειλή και βέβαια με ένα καλύτερο integration, γενικά εσωμάτωση. Και των πυράβλων εδάφους αέρος που έχουμε. Το δικό μας οπλοστάσιο. Ναι. Έχουμε και Patriot, τα οποία εντάξει, μπορούμε. S-300 έχουμε. Έχουμε. Τα οποία είναι κάπου στην Κρήτη. Ναι. Αυτή είναι λειτουργικά. Γιατί, προσέξτε, υπάρχει εδώ τώρα. Ναι, είναι και φωνάζουν και οι Τούρκοι και είναι η πρώτη φορά που τους δίνω και δίκιο. Οι Έλληνες λέει πήραν S-300 και δεν έγινε τίποτα. Εμείς παίρνουμε S-300 και εσείς αντιδράτε. Μα τα S-300 εμείς τα πήραμε, θυμάστε την ιστορία. Ναι, ήταν για την Κύπρο και προέκυψαν και έφτασαν στην. Ναι, αλλά τα έχουμε στο δικό μας οπλοστάσιο. Και ο Ερντογκάν, ο καημένος εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, λέει αφού οι άλλοι πήραν εσείς τα S-300, εσείς γιατί φωνάζετε που πήρα εγώ S-400 ή θα πάρω μάλλον τα S-400. Κοιτάξτε, ο καθένας θα πρέπει να αναπτύξει τακτικές μέσα από κάποια συγκεκριμένη στρατηγική που έχει σαν έθνος. Και αυτό με αγχώνει. Γιατί και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην κρίση στα Ίμια. Ναι. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός μαθητής ηλικίου τότε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Όταν περαιτέρω μετά, δουλεύοντας στον χώρο, διαβάζοντας λίγο περισσότερο και βλέποντας λίγο πολύ το τι έγινε, φάνηκε ξεκάθαρο ότι για πολλούς λόγους και φαντάζομαι ότι και αυτό ισχύει ακόμα και τώρα, δεν υπάρχει τόσο καλή επικοινωνία μεταξύ στρατηγικής και πολιτικής ηγεσίας, αναφορικά με τη στρατηγική και με το. Πού θέλουμε να πάμε τα πράγματα. Αν υπήρχε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, όσον αφορά πιο αποτελεσματικά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις με λιγότερο κόστος. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε καλύτερα τις ενόπλες δυνάμεις. Και βασικά αυτό που βλέπω και δικιά μου διαπίστωση είναι ότι το τεράστιο πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ενόπλες δυνάμεις είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική παρέμβαση στο έργο του. Ναι. Οπότε από εκεί πέρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να στηθεί κάτι σωστά όταν θα επηρεαστεί. Κατά κύριο λόγο από πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, καταλαβαίνω. Η κουβέντα μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Λάπα, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος. Η ώρα είναι 10. Είναι ένα λεπτό πριν από τις 10. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα και ειδικά για αυτά για τα ζητήματα έτσι, της πολεμικής αεροπορίας, γιατί είναι και ένα ζήτημα των ημερών και ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Ναι, λέτε ότι όλοι πρέπει να έχουμε την άποψή μας, αλλά πρέπει να ακούμε και τους ειδικούς. Εκεί να δίνουμε βαρύτητα. Συνεπώς, αυτούς που λένε ότι σε κάποια λίγα χρόνια το ισοζύγιο θα έχει εντελώς, θα είναι υπέρ των Τούρκων, με την έλευση πάνω στον αέρα του Αιγαίου των F-35, τι έχετε να τους πείτε? Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο έχει απασχολήσει την πολεμική αεροπορία και στο οποίο έχει ανταπεξέλθει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακόμα και όταν οι Τούρκοι πιο παλιά, κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, είχαν αρχίσει για τα 16 τα δικά τους, παραδείγματος χάρη, να παραλαμβάνουν πρώτοι, γιατί είχαν κάνει καλύτερη προεργασία, μεγάλους ελληνικούς πυράβλους αέρος-αέρος π.χ. Αυτοί πήραν πρώτοι τους Άμραμ. Για τον 20ο, όταν είχαμε ακόμα τους M9. Αλλά και εκεί πάλι φάνηκε ότι ξεκάθαρα υπήρχε η τεχνογνωσία και η θέληση από κόσμο να καθίσει να βγάλει σενάρια και να ανταπεξέλθει. Και τι λένε αυτά τα σενάρια? Οπότε εντάξει, λένε ότι κάθε φορά που εντοπίσει κάποια απειλή. Εντάξει, πρέπει να καθίσεις να μελετήσεις, να κάνεις ένα σχέδιο, να το ευθυγραμμίσεις με την υφιστάμενή σου, προφανώς, στρατηγική και πολιτική, και να δεις στην πράξη τελικά πώς δουλεύει. Δηλαδή, ξεκάθαρα, όλες οι απειλές
σε κάθε απειλή μπορείς να φτιάξεις μια απάντηση. Mm-hmm. Και η Ελλάδα μπορεί και στην απειλή των F-35 να φτιάξει μια απάντηση αποτελεσματική. Αποτελεσματική με F-16 και με Mirage προφανώς. Το οποίο εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι το μεγάλο στρατηγικό μας αεροσκάφος, αν το λέγαμε εισαγωγικά, με βάση τη δυνατότητα των όπλων που μπορεί να φέρει. Ναι, γιατί εκεί μπορούμε να φέρουμε στρατηγικά όπλα, ενώ δεν μπορούμε να τα βάλουμε στα F-16 γιατί δεν μας τα δίνουν. Είναι και αυτό ένα άλλο ζήτημα. Ναι, οι Γάλλοι μας τα δίνουν, οι Αμερικάνοι δεν μας τα δίνουν. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει και περισσότερο και με το πώς μπορούμε εμείς να. Κοιτάξτε, είναι και θέμα του πώς η χώρα. Αν η χώρα αναπτυχθεί. Ναι. Γιατί ξεκάθαρα, το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Όταν η χώρα σταθεί στα πόδια, αν η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, αποκτά άλλη δυνατότητα να επηρεάσει καταστάσεις, αποκτά άλλη δυνατότητα να πατήσει τις απειλές. Ναι. Άρα για μένα το πρόβλημα δεν είναι γενικά, είναι προφανώς ότι ναι, υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα κάνουμε μια ανάλυση για το πώς μπορούμε, και γίνεται αυτό προφανώς, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το F-35 με αναδεδειγμένο F-16, μπορεί να γίνει. Αλλά σίγουρα η χώρα πρέπει να ανθρωποθήσει για να έχουμε περισσότερη ισχύ. Ναι. Και βεβαίως να το μπορέσουμε να υποστηρίξουμε. Και επιλογές. Ναι. Και επιλογές. Και να υποστηρίξουμε αυτές τις επιλογές και τις αναβαθμίσεις και στα F-16 και κάποια μοίρα στο F-35. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα μικρό βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Με την έννοια ότι αν απαξιώναμε τα F-16, θα απαξιώναμε τη δαχοκοκαλιά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Έτσι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Άρα ήταν μια λογική, αυτό κρατάμε, μια λογική επιλογή από την πλευρά της χώρας. Ναι, αρκεί να γίνει με πολύ προσοχή αναφορικά με το κόστος, αναφορικά με το τι επιπλέον δυνατότητες μπορούν αυτή τη στιγμή και να είναι και προσδοκισμένες προφανώς στην αντιμετώπιση πιθανών επιπλέον από F-35, αλλά σίγουρα πρέπει να αναβαθμιστούν και πρέπει να γίνει πολύ οργανωμένα και με πάρα πολύ προσοχή στο κόστος γενικά και σε ό,τι ωφέλη μπορεί να πάρει η χώρα. Τα αντισταθμιστικά μιλάτε. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει σαν όρος πλέον. Έχει καταργηθεί και ήταν πολύ λυπηρό που ακόμα και ο Υπουργός το ανέφερε και σε συζητήσεις διάφορες και στη Βουλή. Έχουν καταργηθεί αυτά με νόμο που ισχύει από το, νομίζω, το 2010. Τι συζητάμε, γιατί. Μα τα δεσμευτικά ωφέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έμαθε πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι στήριξη αμαρτίας και τα κατήργησε. Μάλιστα. Οπότε με κάποιο τρόπο πώς μπορεί να εμπλακεί. Να εμπλακεί σαν. Ναι. Η χώρα. Να κάνει κάτι τέλος πάντων για την αναβάθμιση. Δυστυχώς, είπαμε, μπορούμε να συζητάμε πολλή ώρα με τον κύριο Λάπα. Πέρασε όμως, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 10. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Λάπα, εδώ στο στούντιο. Να σας ευχηθώ καλή διαμονή, βεβαίως καλά μαθήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και διαφορετικά και στον αέρα. Εμείς να δούμε και την εμπειρία μας στον αέρα. Και βεβαίως να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά για ό,τι συμβαίνει στην Εγνατία, Aviation και με τους φοιτητές και με τις επισκέψεις σας εδώ στην Καβάλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.